Βρισκόμαστε εδώ στο Πλωμάρι, συγκεκριμένα μπροστά στο εμφιαλωτήριο και την απόσταξη του Ούζου Βαρβαγιάννη και θα μας κάνει ένα μικρό tour εδώ ο Γιάννης, ο οποίος είναι της οικογένειας Βαρβαγιάννη, έκτη γενιά. Μας έκανε προηγουμένως ένα tour στο μουσείο και τώρα θα μπούμε να δούμε πώς φτιάχνεται το ούζο, πού συσκευάζεται, πού γίνονται όλες αυτές οι ωραίες διαδικασίες που οδηγούν στο να έχουμε το ούζο στο τραπέζι μας και να το πιούμε. Γεια σας! Γεια σου Γιάννη! Γεια σας και πάλι! Ωραία, τι έχουμε εδώ? Εδώ είμαστε στον χώρο παραγωγής και εμφιάλωσης. Εδώ πέρα γίνεται η τυποποίηση, το σφράγισμα, οι ετικέτες, τα μπουκάλια, τα κουτιά. Είναι τρεις εμφιαλωτικές γραμμές στον χώρο εδώ αυτό, αναλόγως ποιο μέγεθος, ποιο τύπο πρόκειται να παράξουμε την κάθε φορά. Αυτή είναι δηλαδή η ετικέτα Βαρβαγιάννη. Κλασική, στο λίτρο, του λίτρου βεβαίως. Είναι φρέσκο σημερινό. Όλα αυτά. Θερμοκρασία όμως μια χαρά. Δεν υπάρχει. Η θερμοκρασία είναι πάντα σε θερμοκρασία δωματίου, έτσι. Και το ούζο αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου, σε σκιερό, δροσερό μέρος. Άρα δεν χρειάζεται ψυγείο, δεν χρειάζεται να το βάλουμε στο ψυγείο. Όχι το ούζο στο ψυγείο, ειδήσω αυτή τη κατηγορία θα εξαποστάξω 100%. Το έβαλα το δικό μου. Όχι. Γιατί είχα ένα. Τέλος πάντων. Πώς συστήνουμε να πίνετε το ούζο? Να ρωτήσω. Εγώ. Με παγάκια. Ναι, αλλά υπάρχει μια σειρά. Ωραία. Θα περάσουμε στη σειρά στο τέλος. Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε πώς να πίνετε το ούζο σωστά, παιδιά. Δηλαδή, το πιο σημαντικό από όλο το tour. Πώς να πίνουμε το ούζο. Εδώ τώρα περνάμε σε. Εδώ είμαστε στα αποστακτήρια. Εδώ πέρα είναι το. Η αρχή. Εδώ πέρα ουσιαστικά ξεκινάνε όλα. Αυτές είναι δεξαμενές αποθήκευσης των αποσταγμάτων. Εδώ στα αριστερά μου είναι τα καζάνια, τα ιάμβικες. Εδώ πέρα ξεκινάει το εντός εισαγωγικών μαγείρεμα, απόσταξη και παραγωγή. Είναι ουσιαστικά αυτό που βλέπαμε πριν με το ξύλο, με το ακριβώς. Σώμα. Ακριβώς. Είμαστε στα σύγχρονα αποστακτήρια. Σε πιο μοντέρνα εκδοχή τώρα, σε έτσι. Σε πιο vintage modern, ναι. Εδώ πέρα μέσα θα βάλουμε το νερό, το γλυκάνισο, το υνόπνευμα, τα αρωματικά φυτά, αφού έχουν προετοιμαστεί. Δεν παίρνουμε δηλαδή αυτό το φρούτο, ρίξτε το μέσα, αυτό το, ξέρω εγώ, το σιτηρό, ρίξτε το μέσα και το καθεξής. Αφού τα προετοιμάσουμε, θα μπουν στις αναλογίες τους, γιατί εξαρτάται από το ποιον τύπο πρόκειται να θέλουμε να παράξουμε. Εδώ πέρα λέμε 42 βαθμούς, που αντιστοιχεί στην πράσινη ετικέτα. Εδώ πέρα λοιπόν μέσα βράζει το μείγμα για το πράσινο. Τόσα, συντόσα, 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 ίσον με πράσινο. Και αυτή... Ποχλάζει μέσα αυτό βράζει, παίρνει ατμό από εδώ, από τη σωλήνα, δίνει ατμό για να γίνει ο βραζός. Βράζει αυτό το μείγμα και ο ατμός, όσο βράζει το μείγμα, ατμοποιείται και περνάει μέσω των τόξων σε αυτές εδώ πέρα τις κολόνες που φαίνονται υδρωμένες, τις δροσερές. Είναι υδρωμένες ή κρύες, ναι, δηλαδή είναι ζεστές. Κρύες, παγωμένες. Είναι γιατί κυκλοφορεί σταθερό, σε σταθερή θερμοκρασία νερό και όπως κατεβαίνει σε ζεστή αέρια φάση ο ατμός. Και ακουμπάει στην παγωμένη επιφάνεια των σωλήνων, ψήκεται, υγροποιείται και βγαίνει, αρχίζει και βγαίνει το λεγόμενο άνυδρο. Αυτό είναι άνυδρο. Ναι, το λέμε άνυδρο γιατί ουσιαστικά σημαίνει κάτι χωρίς νερό. Επειδή είναι τόσο υψηλή συγκέντρωση σε αλκοόλ, είναι 75 με 80. Αυτό είναι χρονοφόρο, είναι Clark για να σηκώνουμε τις παλέτες. Α, τις παλέτες τις χρησιμοποιείτε για ποιο λόγο? Ας πούμε, για να πάρουμε αυτή την παλέτα, να την βάλουμε στο φορτηγό, πρέπει να τη σηκώσει το Clark κίνο. Ναι. Το Clark. Εδώ μιλάμε για συνολικά πόσους τόνους, πόσα κιλά, πώς το μετράτε, ας πούμε, το η μήνα. Η ετήσια παραγωγή μας ανέρχεται περίπου στις 300.000. 300.000 λίτρα. Το 70% για την ελληνική αγορά, το 30% εξάγεται. Σε ποιες χώρες? Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Ευρώπη πάρα πολύ, Βουλγαρία, Κύπρο, Ισραήλ, Τουρκία, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία και Αυστρία στέλνουμε, Βέλγιο. Λατινική Αμερική, έχετε τίποτα? Βενεζουέλα. Βενεζουέλα, ναι. Θα είμαστε εκεί σύντομα και θα επιβεβαιώσουμε αν όντως έχουν ούζο Βαρβαγιάννη εκεί. Μπορείτε και θα το κάνουμε και βίντεο. Στο site μας, στο varvagiani.com και θα δείτε σε ποιες περιοχές του κόσμου έχουμε τους συνεργάτες μας και αν σας αρέσουν τα προϊόντα μας, να τα προτιμήσετε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ δεν θα είμαστε και πολύ σύντομα, μην το παρεξηγήσουμε. Εντάξει, σε μερικούς μήνες εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να περάσουμε θα από δούμε. Βενεζουέλα. Το θέμα είναι ότι θέλουμε να πάμε. Τώρα που ξέρουμε ότι έχει και ούζο, θα πάμε λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, εδώ πέρα τι έχουμε άρα το εδώ επόμενο πέρα, κομμάτι. Παίρνουμε αυτή όλη την ποσότητα τώρα που βγάζει που αποστάζεται εδώ πέρα μέσα. Εμείς τρανάμε μόνο το μεσαία τα τμήματα, μόνο την καρδιά της απόσταξης.
Γι' αυτό μόνο θα κάνουμε ούζο. Γι' αυτό και τα διαχωρίζουμε σε διάφορες δεξαμενές. Αφού γίνουν οι επαναλήψεις, οι επαναποστάξεις, οι διαχωρισμοί και όλες αυτές οι φάσεις και τεχνικές της απόσταξης, θα τα μεταφέρουμε τα αποστάγματα από αυτές τις δεξαμενές στις πίσω και στις δίπλα αίθουσες με σκοπό να παραμείνουν περίπου στις 40 ημέρες να καταλαγιάσει, να ηρεμήσει το απόσταγμα. Να γίνει ένα πράγμα, να ομοιογενοποιηθεί. Και επειδή όπως είπαμε είναι 75 με 80 βαθμούς, θα προσθέσουμε νερό, γιατί έχουμε και κάποιες πηγές δικές μας, συγκεκριμένο τύπο νερού, θα το αραιώσουμε και έπειτα θα βγει στην παραγωγή. Ωραία. Οι άρα... πηγές του νερού είναι εδώ στα εκτήματα, στο νησί. Okay. Πολύ ωραία. Ναι. Άρα αυτό πώς το είπαμε, το άνυβρο. Άνυβρο. Μπαίνει μετά μέσα σε αυτό είναι εδώ, στην δεξαμενή. Διαχωρίζονται οι φάσεις της απόσταξης, μετράμε με το αλκοολόμετρο, με θερμόμετρα, γίνονται γευστικές δοκιμές με ψηφιακά, με αναλογικά όργανα και αφού είναι στους βαθμούς τους, στη φάση του τέλος πάντων, διαχωρίζουμε ποιο θα γίνει ούζο, ποιο θα απομονωθεί. Σε αυτή τη φάση πόσο αλκοόλ έχει, πιο πολύ. Αυτή τη στιγμή τώρα είναι στους 75 αλκοολικούς βαθμούς, ναι, με μια θερμοκρασία περίπου στους 85. 85 βαθμούς Κελσίου, 75% αλκοόλ. Είναι ο πνεύμα. Λοιπόν, δεν μου λες, εγώ έχω μια απορία σχετικά με αυτό το κομμάτι. Ανέφερες και τη γεύση. Προσλαμβάνετε και ανθρώπους να δοκιμάζουν και το ούζο να σας πούνε πώς είναι, γιατί εγώ ενδιαφέρομαι. Γευστική δοκιμή βέβαια υπάρχει, γίνεται, ελέγχεται και από τα παιδιά που δουλεύουμε μαζί το προσωπικό μας. Καλή ώρα ο Γιάννης τώρα που βλέπει ας πούμε. Γεια σου Γιάννη. Γιάννη, είσαι δοκιμαστής μεταξύ άλλων εδώ, δοκιμάζεις. Όχι, ελέγχω τα καζάνια αυτή τη στιγμή. Αλλά γενικά δοκιμάζεις το ούζο, να μας πεις πώς είναι. Ναι, όταν είναι για να ξεκινήσει η παραγωγή εμφιάλωσης, ναι. Η καλύτερη δουλειά. Άμα δουλεύεις όμως. Έλατε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε και το επόμενο τμήμα. Εδώ όλο αυτό είναι... Είναι το ίδιο ουσιαστικά. Εδώ απλά είναι περισσότερο. Χρησιμοποιούμε 2 ή 3 άμβικες την κάθε ημέρα, γιατί οι άλλοι πρέπει να καθαρίζονται από προηγούμενες αποστάξεις. Για να δούμε. Σε τι αλκοόλ είμαστε εδώ. Για να δούμε πώς θα δείτε, θα καταφέρεις. Εδώ είμαστε στο 78% περίπου, αν το βλέπω καλά. Η θερμοκρασία, πού την βλέπουμε τη θερμοκρασία? Εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι 92 βαθμούς Κελσίου, 94 βαθμούς Κελσίου. Προσλαμβάνεται. Ναι. Ναι. Είπε λάθος. Είναι σε καλό δρόμο. Είπε κάποιο λάθος, Okay. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ, σύμφωνα με κάποιους γρήγορους υπολογισμούς που έκανα πριν, βγαίνει ότι παράγεται περίπου 830 λίτρα την ημέρα. Είστε κάθε μέρα, λειτουργείτε, παράγετε κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δευτέρα ως Παρασκευή. Ναι. Άρα πρέπει να αλλάξουμε τη διαίρεση που έκανα προηγουμένως. Άρα στο μήνα να πούμε περίπου πόσες μέρες ότι κάνετε, ας πούμε. 20. Πόσες μέρες θα έλεγες, 24. Ναι. 24 μέρες. Άρα την ημέρα μιλάμε για 1000 λίτρα περίπου. 1040. Περίπου. Γιατί αυτό ποικίλει και αναλόγως τον. Προσφορά, τη ζήτηση, συγγνώμη. Ας πούμε, μπορεί το καλοκαίρι να παράγεται παραπάνω και το χειμώνα λιγότερο. Όχι με σημαντικές διαφορές, διότι έχουμε το δικό μας πρόγραμμα, τη δική μας φιλοσοφία για το ούζο και τεχνική και δουλεύουμε όλο το χρόνο ακριβώς ώστε να μην φτάσουμε να βαθώσουμε το καλοκαίρι. Αυτό τι ήτανε? Κλείνει τον αέρα. Κλείνει τον αέρα. Ναι. Ωραία. Θέλετε να μας πει ο ίδιος? Ναι, ο Γιώργος είναι από Καβάλα, δουλεύει χρόνια μαζί μας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη Γιώργο, θα μας πεις τι έκλεισες. Γεια σου Γιώργο. Τι κάνετε, καλά είστε? Πολύ καλά. Κάτι έκανες εκεί τώρα, τι έκανες? Κάτι ψηψού ακούσαμε εμείς. Ναι, έχουμε κλείσει το ξηρατή του αέρα, είναι ένα μηχάνημα ο οποίος τραβάει τον αέρα. Να το δούμε από κοντά. Ναι. Για να δούμε. Εδώ έχουμε και τα μπαχαρικά, τα γλυκάνισο. Ο αέρας είναι ένα μηχάνημα το οποίο τραβάει την υγρασία του αέρα, γιατί η υγρασία του αέρα όταν πηγαίνει μέσα στις μηχανές είναι ευαίσθητες, έχει βαλβίδες, νευστικά είναι τα συστήματα τα οποία με την υγρασία χαλάνε αυτά και δεν το θέλουμε αυτό. Οπότε αυτό το μηχάνημα κρατάει την υγρασία του αέρα και ο υγρός αέρας πηγαίνει κατευθείαν στις μηχανές μετά. Ωραία. Αυτό το πράγμα κάνει. Και κάθε πόση ώρα πρέπει εσύ να κάνεις αυτό που έκανες προηγουμένως? Μία στην αρχή το πρωί και μία τώρα στο τέλος, στο κλείσιμο. Δύο φορές την ημέρα. Δύο φορές την ημέρα. Τέλεια. Ευχαριστώ. Είναι, να είστε καλά. Εδώ βλέπουμε λοιπόν και ανοιχτές τα είναι έτοιμα για την επόμενη απόσταση. Τα καθαρίζετε, τα ανοίγετε, τα καθαρίζετε, χρησιμοποιείτε τις άλλες δεξαμενές και όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε εκείνες, ενεργοποιείτε αυτές. Όταν κλείσουν αυτά τα καζάνια, θα καθαριστούν με τη σειρά τους. Και θα χρησιμοποιήσουμε την επόμενη διάδα ή τριάδα. Ωραία. Συνήθως τρία χρησιμοποιούμε.
Αυτό. Είναι το γλυκάνισο. Α, πάλι το γλυκάνισο. Εδώ. Ναι, ούζο χωρίς γλυκάνισο δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το οποίο φύγεται σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα του νησιού. Ονομάστε Λισβόρης, Κάλα Πολυκνήτους, Καμνιούδη. Έχουμε δικά μας κτήματα και εκεί πέρα. Συνεργαζόμαστε και με τοπικούς παραγωγούς. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Θα ετοιμάστε. Ναι, φύγαμε. Πού είναι? Τέλεια, θα πρέπει να πάμε έξω. Ωραία. Θα είναι φρέσκο, θα είναι σημερινό. Πώς το κάνετε, ας πούμε, όταν δοκιμάζουμε. Το πιο παλιό μας ούζο είναι τουλάχιστον 2 μηνών. Το πιο καινούργιο ούζο μας είναι τουλάχιστον 2 μηνών. Τουλάχιστον 2 μηνών. Γιατί είπαμε ότι πρέπει να κάτσει 40 μέρες να προηγηθούν οι φάσεις. Δεν κατάλαβες. Το καλύτερο δεν είναι το καινούργιο, είναι το παλιό. Απλώς εννοώ αυτά που συσκευάζετε και λοιπά, πότε τα συσκευάζετε, αφού τα αφήσετε 40 μέρες, ναι. Μετά τα συσκευάζετε. Ακριβώς. Έτσι, αυτά, ας πούμε, εδώ είναι σημερινά. Αυτό εννοώ. Βλέπετε, παιδιά, αυτά είναι σημερινά, εμφιαλωμένα σήμερα. Το οποίο όμως το όζο που περιέχεται μέσα είναι 40 ημερών. 2 μηνών περίπου. Α, 2 μηνών. Εγώ ανυπομονώ να δοκιμάσω. Βεβαίως, αυτό θα το κρατήσετε εσείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το μπλε το κλασικό. Το κλασικό. Τέλεια. Ναι, Τζόνι. Ούζο, Βαρβαγιάννη, Πλωμαρίου 46%. Ω, ναι. Τέλεια. Το ούζο πρέπει να είναι ξηρό, μεστό, υψηλό βαθμό. Ναι. Σας δώσουμε αυτό που είναι μέσα σε κουτί. Α, τέλεια. Καλύτερα, ωραία. Έχουμε κάνει ένα ατύχημα στον δρόμο, γιατί εμείς περπατάμε και πολύ, είμαστε τα πόδια. Τέλεια, λοιπόν. Πάμε να περάσουμε άρα σε μια γρήγορη δοκιμή, να ναι. Το δοκιμάσουμε κιόλας, να δούμε αν όντως είναι τόσο νόστιμο όσο λένε, γιατί τώρα τελευταία η αλήθεια είναι δεν έχουμε πιει ούζο εδώ πέρα στο Πλωμάρι ακόμα. Δεν έχουμε πιει ούζο στο Πλωμάρι που είναι αμαρτία, έτσι δεν είναι. Είναι πρωτεύουσα. Α, εδώ βλέπουμε πάνω σετ Βενεζουέλας, πάνω αριστερά. Αυτά ναι, φεύγουν δηλαδή εκεί. Ναι, λόγω το αληθές, αυτές είναι ετικέτες που στέλνουμε στη Βενεζουέλα. Μπράβο. Των Σκοπίων. Σκόπια. Αυτά είναι δείγματα Κύπρου, Βουλγαρίας. Πρέπει να πάμε από μπροστά για να βρούμε Ισραήλ. Κοίτα να δεις. Αυστραλίας. Τέλεια, τέλεια. Να είμαστε. Αυστραλίας. Ισραήλ. Ποιος τρελαίνεται πιο πολύ από όλους, ποιος λαός είναι έτσι που το ζητάει πολύ απ' έξω? Οι Έλληνες. Απ' έξω. Και οι Γερμανοί και οι Τούρκοι, ας πούμε. Γερμανοί και Τούρκοι. Και οι Βούλγαροι αρκετά και οι Κύπροι και νομίζω ότι είναι πάντως στον άνθρωπο. Ναι. Τη φιλοσοφία του ούζου, δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό το ούζο, δεν είναι ένα τυπικό ποτό που πας σε ένα μπαρ, σε μια pub και λες βάλουμε ξέρω εγώ δυο ούζα να πιω να... Ναι. Αυτό, θέλει την παρέα, το μεζεδάκι, το χαβαλέτι, το καλαμπούρι. Τι έχουμε εδώ? Εδώ είναι το πράσινο, 42 βαθμών είναι το πιο απαλό. Το μπλε, όπως είπαμε, το κλασικό, το πιο παλιό, το 1860 στους 46. Ο τύπος Εύζων 47, με πιο κυριαρχό έτσι το άρωμα του γλυκανίσου. Και τέλος η Αφροδίτη 48 βαθμών, το πιο δυνατό, γεμάτο στρογγυλή γεύση. Ωραία, ποιο θα μας προτείνεις εμάς να δοκιμάσουμε μήπως δύο διαφορετικά? Αυτό το έχουμε ήδη που μας θα δώσει το δωράκι. Τέλεια. Άρα, εγώ θέλω να δοκιμάσω τη Αφροδίτη. Τέλεια. Ωραία, το πιο βαρύ. Η Νίκη εδώ, κλασικά λοιπόν, πάει για το πιο, ας πούμε, την πιο μεγάλη δοκιμάστε πρόκληση. Λίγο σκέτο, αν θέλετε, και μετά προσθέτετε λίγο νεράκι. Κατευθείαν το πίνουμε. Σιγά-σιγά. Πολύ σιγά. Η Νίκη κατευθείαν πάει για άσπρο πάτο. Λοιπόν, ωραία. Και να βάλω και το κόκκινο. Αμέ, για να δούμε να μας πει πρώτα η Νίκη αν είναι επιβιώσιμη η κατάσταση. Ω, τέλειο είναι. Τέλεια, ωραία. Μια χαρά και κατευθείαν το πίνω. Άντε, ας δοκιμάσω και εγώ, μην το πιεις όλο. Το ήπιε όλο, με πρόλαβε. Δεν μου άφησε τίποτα, παιδιά. Λοιπόν, ωραία. Αξίζει όμως. Αξίζει να δοκιμάσω κι εγώ. Άντε, ας δοκιμάσω κι εγώ. Αυτό το 48% λοιπόν, αυτό είναι η Αφροδίτη. Εγώ θα βάλω πιο λίγο από την Νίκη, γιατί δεν είμαι τόσο έτσι, ας πούμε, δυνατός όσο να πω. Όσον αφορά το αλκοόλ και γενικότερα η Νίκη, θα έλεγα ότι είναι λίγο πιο έτσι ράμπο. Πάμε να δούμε. Σιγά σιγά και προσεκτικά. Ωραίο. Ωραίο. Θέλει προσοχή βέβαια. Το νιώθουμε και λίγο. Ναι. 48% έχει. Φυσικά λοιπόν, και θέλει προσοχή. Άρα ιδανικά βάζετε και λίγο νεράκι από εδώ. Ναι, και αυτό που λέγαμε πριν, συστήνουμε ούζο, κρύο δροσερό νεράκι καλής ποιότητας. Πόσο νερό? Θέμα γούστου είναι αυτό. Και αν είναι απαραίτητο για πάγο, ο πάγος τελευταίος. Άρα τώρα φτάσαμε στο τέλος του βίντεο, όπου θα μας πει το μυστικό του σερβιρίσματος. Βάζουμε λοιπόν ποτηράκι. Βάζουμε πρώτα το ούζο. Μετά δροσερό κρύο νεράκι καλής ποιότητας και αφού ασπρίσει το ποτήρι, το να προσθέσουμε ένα-δυο παγάκια είναι εντάξει. Ωραία. Άρα εμείς κάναμε τα πρώτα δύο βήματα, δεν θα βάλουμε παγάκια τώρα. Γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν είναι και το ιδανικό να βάλουμε πάγο. Είναι θέμα γούστου, δεν μπορείς να πεις σε κάποιον. Είναι αυτό που συστήνουμε. Ούζο και κρύο νερό λέμε εμείς. Καλή παρέα και ωραία μεζεδάκια.
αν υπάρχει καλή θέα, ακόμα καλύτερα. Το πιο σημαντικό είναι η καλή παρέα. Ναι, με τα πάντα. Και εδώ στο Πλωμάρι θα την βρούνε την καλή παρέα, γιατί την βρήκαμε κι εμείς και ξέρουμε ότι όντως υπάρχει. Μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε όμορφα, να είστε καλά κι εσείς. Και προτείνουμε σε όλους τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν να έρθουν και από το μουσείο για να δουν πώς φτιάχνεται το ούζο. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Βεβαίως. Είναι δωρεάν λοιπόν η είσοδος και μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Ελάτε να εξερευνήσετε κι εσείς αυτό το εργοστάσιο ούζου. Στην υγεία σας, παιδιά. Τελείωσε το tour και έμεινα με μια πάρα πολύ ευχάριστη διάθεση. Δεν ξέρω αν φταίει το ούζο. Δεν ξέρω αν φταίει η καλή παρέα φιλοξενία, του Γιάννη. Φιλοξενία. Μας μίλησε στο τέλος, μας είπε τις ιστορίες του, μας έδωσε πολύ όμορφες συμβουλές και tips για το νησί που να πάμε κτλ. Μπορεί να ήταν και το ούζο, βέβαια. Εντάξει, δεν αντιλέγω. Και εδώ βλέπουμε κάτι ακόμα που μας έδωσαν. Πάρα πολύ ωραίο φαίνεται εξωτερικά. Έτσι. Για να δούμε όμως, το σημαντικό εδώ είναι τι έχει μέσα, γιατί δεν έχω ιδέα. Για να μπορέσουμε να τα δοκιμάσουμε όλα και να γίνουμε πραγματικά ντύρλα. Θα γίνουμε κουρούμπελα. Εδώ έχει όλες τις διαφορετικές ποικιλίες για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα πιο έτσι, αντιπροσωπευτικό συμπέρασμα. Λοιπόν. Άρα μας έδωσαν και ένα μπουκαλάκι εδώ και άλλα τέσσερα μικρά. Ωραία. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα το μόνο που λείπει είναι να πάμε να βρούμε την παρέα με την οποία θα πιούμε αυτό το ούζο. Και η τσάντα είναι πολύ ωραία εντωμεταξύ. Ναι, 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 κάτσε να δούμε και την τσάντα. Ορίστε. Βάζουμε μέσα λοιπόν το δωράκι. Το οποίο θα το δοκιμάσουμε λίγαν συντόμως. Εγώ άρχισα ήδη σήμερα και είναι μεσημέρι. Δεν πειράζει. Έχουμε πάει ήδη γυμναστήριο, έχουμε κάνει ήδη τα μπάνια μας. Τώρα δεν ήρθε η στιγμή για ένα ουζάκι και χαλάρωση. Και με ζεδάκι, φύγαμε.